Μετά τον Μπάχαλο συστήνει επιτροπές στο Υπουργείο Μεταφορών για να εξετάσει τι πήγε λάθος και λεωφορεία που δεν διέθεταν αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης διακινούνται στους κυπριακούς δρόμους. Ο Υπουργός Μεταφορών διόρισε ερευνώντα λειτουργό τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου για να εξετάσει γιατί δόθηκαν άδειες στα συγκεκριμένα λεωφορεία. Ενώ η σύμβαση μεταξύ κράτους και εταιριών προνοούσε την ύπαρξη συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης. Μέσα από αυτή θα διαφανεί αν προκύπτουν ευθύνες. Είτε αυτό θα βρεθεί, είτε οτιδήποτε άλλο εντοπιστεί από αυτή την έρευνα, εγώ θεωρώ ότι οφείλουμε να ενημερώσουμε το κοινό. Και οποιαδήποτε και αν είναι η απόφαση μας για το πώς θα χειριστούμε το πόρισμα, επίσης θεωρώ ότι είμαστε υπόλογοι στο κοινό. Πάντως, ζήτημα προκύπτει για συγκεκριμένο τύπο λεωφορείων, καθώς τα δύο από τα τρία περιστατικά φορούσαν ιδίου τύπου λεωφορεία. Ο τύπος αυτός των λεωφορείων, έχω κοιτάξει το θέμα, είχαν εισαχθεί 10 τέτοια λεωφορεία. Τα δύο έχουν καεί. Το ένα τον Μάρτιο του 2022, το άλλο προχθές. Ναι. Με μια έρευνα στο διαδίκτυο, κάποιος θα δει ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά τέτοια. Παράλληλα, οι εταιρείες τρέχουν για να βρουν συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης. Με κάποια να αναμένονται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες και κάποια να έχουν αγοραστεί από την κυπριακή αγορά. Προς εξέταση της καταλληλότητας των συγκεκριμένων συστημάτων, έχει καταρτιστεί από την Υπουργείο Τριμελής Επιτροπή, που θα δώσει το πράσινο φως. Με τον Αλέξη Βαφιάδη να αναφέρει ότι στο καλύτερο σενάριο το πρόβλημα θα λυθεί εντός της επόμενης εβδομάδας και στο χειρότερο με το τέλος των εορτών των Χριστουγέννων. Είναι πιο σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό να σπεύσουμε να εγκαταστήσουμε τα συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης ή πρέπει εχθές να ελέγξουμε όλα τα λεωφορεία αν όταν πέφτει το σύστημα οι πόρτες ανοίγουν. Διότι το να μπορούμε να βγούμε μέσα από το λεωφορείο είναι ύψιστη προτεραιότητα. Πάντως, οι αποφάσεις της κυβέρνησης πέραν από την κριτική της ΨΕΜ προκάλεσαν και επικρίσεις από τα κόμματα. Ο έλεγχος για συντήρηση των μέσων μεταφοράς έπρεπε να ασκείται περιοδικά και προληπτικά και με τον κατάλληλο προγραμματισμό, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημερινό σημείο με την απόφαση για εκαθήλωση ενός τεράστιου αριθμού λεωφορείων. Ο λαθασμένος προγραμματισμός οδήγησε αναπόφευκτα σε μεγάλη αναστάτωση σε γονείς και μαθητές. Οι χειρισμοί του Υπουργείου Μεταφορών στο θέμα των σχολικών λεωφορείων πάσχουν από προχειρότητα και απουσία της δέουσας σοβαρότητας. Είναι αρκούντος ενδεικτικό προς τούτο το γεγονός ότι πλήστοι τόσοι μαθητές και οι γονείς ευνηδιάστηκαν αφού δεν είχαν καμία προηγούμενη ενημέρωση, με αποτέλεσμα να περιμένουν μάτια την άφιξη των σχολικών λεωφορείων. Τον Υπουργό σχολιάζοντας την κριτική, να σημειώνω ότι δεν θα ήταν σωστό μετά τα περιστατικά να ανέβει έστω και ένας μαθητής σε λεωφορείο και να διατρέξει κίνδυνο. Η ώρα τεράστιο πρόβλημα για μαθητές και γονείς αποτελεί.